Αδελφοί, το αίμα του Χριστού καθαριεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων, εις το λατρεύειν Θεό ζώντι. Πλησιάζουν, αδερφοί μου, η μέρα των παθών του Κυρίου μας. Οι σημερινοί χριστιανοί, οι περισσότεροι, θα έρθουν τα σημέρα σε αυτάς και θα ανοίξουν το στόμα των δια να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Άλλοι άνευ εξομολογήσεως, άλλοι άνευ νηστείας, άλλοι άνευ προετοιμασίας και θα έρθουν να κοινωνήσουν για το καλό του χρόνου. Θα έρθουν να πάρουν τον Χριστόν, τον καθαρόν Θεόν και θα τον βάλουν μέσα στην συνείδηση την οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος σήμερα, δηλαδή μέσα στην ψυχή η οποία δεν είναι προετοιμασμένη να δεχθεί τον καθαρόν Θεόν. Οι πατέρες της Εκκλησίας συνέταξαν και είπαν ότι ουδής άξιος δεν έχει κανέναν που είναι άξιος να λάβει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Πλην όμως, δια την πολλήν του συγκατάβασιν ο Θεός, δια την πολλήν του αγάπην ο Θεός, καταδέχεται και εισέρχεται εις την φάτνην την ψυχής, όχι εκείνην στην οποία γεννήθη, αλλά εις μίαν φάτνη η οποία είναι γεμάτη από δυσοδίαν. Δι' αυτόν τον λόγο ο Απόστολος Παύλος σήμερα ανέφερε ότι στην Παλαιάν Διαθήκη λέγει ο κόσμος εκαθαρίζεται με το αίμα των ζώων και με την στάχτην των γεωμένων ζώων. Πλην όμως, ο Κύριος μας, ο οποίος έθεσε νόμον, όχι των παλαιών, αλλά των νέων νόμων, την Καινή Διαθήκη, των νόμων του των οποίων επεκύρωσε ο ίδιος δια του τιμίου του αίματος. Δι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι το αίμα, λέγει, του Κυρίου καθαριεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων. Το αίμα του Κυρίου. Έχουμε λάβει ποτέ μέσα στην συνείδησή μας τι θέλει να πει αυτός ο λόγος? Το αίμα του Χριστού. Ο Κύριος μας γίνεται άνθρωπος, κατέβηκε από τους ουρανούς, εταπεινώθη, υβρίστη, εμαστιγώθη, εβασανίστη, εφόρασε τον ακάνθινο στέφανο, εκαρφώθη επάνω εις ένα ξύλο, το ξύλο της κατάρας. Αυτό το ξύλο του Σταυρού,
το οποίο είναι το ξύλον κατάρας. Επότισε αυτό το ξύλο με το αίμα του, το ξύλο του Σταυρού. Επότισε την γη με το αίμα του, την γη ολόκληρον. Πλην όμως ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι αυτά τα οποία είναι άψυχα είναι εκείνα τα οποία υγειάστησαν και τώρα λέγει δεν αγιάζει απλώς εμάς αλλά καθαριεί λέγει την συνείδηση ημών από νεκρών έργων. Καθαριεί την συνείδηση δηλαδή την ψυχή μας την καθαρίζει ο Θεός από τα νεκρά έργα. Τι σημαίνει συνείδηση, αφού είπαμε ολίγα λόγια δια το αίμα του Κυρίου το οποίο αγίασε την οικουμένη ολόκληρον των άνθρωπων από του Αδάμ έως της συντελείας του αιώνος, αφού είδαμε ότι ουδής η δύνατο να καθαρίσει τον άνθρωπον για να τον σώσει, αφού είδαμε ότι το αίμα του Θεού είναι αυτό το οποίο καθαριεί την συνείδηση ημών, την ψυχή μας λέγει. Η ψυχή, αδερφοί μου, ή είναι καθαρά λόγω καθαρού σώματος ή είναι ρερυπωμένη, βρωμισμένη, μολυσμένη λόγω του σώματος ημών. Διότι ο Θεός έπλασε την ψυχή με το ένδυμα τούτου του σώματος στον ακάθιστον ύμνον όλα τα οποία αναφέρονται δια την Παναγία μας αναφέρονται δια αυτήν που εγένετο η αιτία να καθαρίσει αυτό το σώμα να καθαρίσει με τα ταύτα την ψυχή. Πλην όμως εις τον μεγάλον κανόναν όσοι ήκουσαν τον μεγάλον κανόνα. Ο ημνοδός της Εκκλησίας μας απευθύνεται προς τον Θεό και του λέγει «Κύριε, μου έδωξες, λέγει, την ψυχήν την καθαράν μόλις ευγήκα από την κολυμβήθραν. Πλην όμως εγώ την ψυχή μου, λέγει, την εμόλυνα. Εμόλυνα της ψυχής των χιτώναν». Δηλαδή το σώμα το οποίο ενδύει την ψυχή το έχω μολύνει λέγει. Και εις άλλην στροφήν του ύμνου του λέγει διέριξα την ψυχή των χιτώναν. Τον επήρα λέγει των χιτώναν αυτών που μου έδωκες δια την ψυχή μου δηλαδή αυτό το σώμα και το εκουρέλιασα, το εξέσχισα λέει. Το έκανα κομμάτια. Πώς όμως αυτός ο χιτών της ψυχής και το ένδυμα της ψυχής μολύνεται και κομματιάζεται. Διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος είναι γεμάτη από νεκρά έργα. Νεκρά έργα. Τι είναι τα νεκρά έργα. Πάσα αμαρτία, αδερφοί μου, είτε μικρά είναι είτε μεγάλη, είτε συγγνωστή αμαρτία την οποία κάνουμε όλοι μας κάθε ένα δευτερόλεπτο, εν λόγω, έργο και διανία, λέγει. Αυτά τα τρία, λέγει, τα λόγια αυτή η γλώσσα. Η διάνοια, αυτό το μυαλό, το οποίο δεν το αφήνει ήσυχο ο διάβολος.
και αυτά τα έργα τα οποία διαπράττονται με τα ταύτα, διότι ο διάβολος είναι αόρατος. Δεν τον βλέπουμε, τον ακούμε όμως. Δεν έχει κανέναν ο οποίος να μην ακούει τον διάβολο. Όλοι ακούμε τον διάβολο. Μας μιλά, μας παροτρύνει, μας οδηγεί, μας ελάβνει, μας σέρνει δηλαδή, μας παίρνει από το χέρι και μας οδηγεί. Και πού εισέρχεται ο αόρατος? Στο αόρατο, στο μυαλό. Και όταν λέγει ηρωνευόμενος στον Άγιο Γεώργιον, ηρωνευόμενος τον άνθρωπο, λέγει τρία πράγματα έχω, λέγει, αμάν τα αρπάξω σε έφαλα, λέγει. Ποιον είναι, λέγει, εξηγεί. Όταν σου αρπάξω το μυαλό, λέγει, σου αρπάξω τη γλώσσα, σου αρπάξω και τον το κουφάρι που έχεις, σε έφαγα, λέει. Αυτά ομολογεί ο κακούργος. Δι' αυτόν τον λόγο τα νεκρά έργα, αφού μολύνουν την ψυχή και τον χιτώνα την ψυχής και το ένδυμα την ψυχής, τότε ο άνθρωπος δεν δύναται να ελευθερωθεί μη μόνον δια του αίματος του Χριστού. Το αίμα του Χριστού καθαριεί, λέγει, την συνείδηση ημών από νεκρών έργων. Αυτά τα έργα τα νεκρά, αυτή η αμαρτία, η οποία σέρνει τον άνθρωπον εις την αιώνιον κόλαση. Υπάρχει τρόπος να ελευθερωθεί? Ναι, υπάρχει. Διότι έδωκεν ο Θεός τα μυστήριά Του, 7 μυστήρια. Δεν μπορεί να απόσχεσαι από ούτε έναν από τα 7 μυστήρια. Και ένα εκ των μεγάλων μυστηρίων τα οποία μας εχάρισε ο Θεός είναι η μετάνοια. Εγεύθεις ποτέ τη μετάνοια, αδερφέ μου? Εγεύθεις ποτέ αυτό το μυστήριο, το οποίο μόλις τελειώσεις εκείνα τα οποία είπες στον Χριστό, που τα ξέβρει ο Χριστός, διότι είναι παντογνώστας. Ενθυμίσαι τι έφυγε να πει πάνω σου μόλις εγεύθεις το μυστήριο αυτό της μετανοίας. Είναι αυτό το φορτίο το αβάσταχτο, το οποίο λέγει ο Θεός ότι κανείς πάνω στον κόσμο, λέγει, δεν μπορεί να το σηκώσει μη μόνον εγώ. Δεύτε, λέγει, προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Η αμαρτία κουράζει τον άνθρωπο και φορτώνει την ψυχή. Γι' αυτό και ο Κύριος μας τονίζει ότι είστε κουρασμένοι, λέγει, και σήμερα ο κουρασμένος άνθρωπος κατήντησε να έχει και ένα ψυχίατρο κοντά του. Κατήντησε να έχει και έναν νευρολόγο κοντά του και νομίζει ότι αυτοί θα τον ανακουφίσουν. Δεν σε ανακουφίζουν. Όσον κι αν πίνεις τα φάρμακα που σου δίδουν, χειρότερα γίνεσαι, ελαφρότερος δεν γίνεσαι. Διότι είπε ο Θεός ότι εγώ μόνο μπορώ να σε ξεκουράσω, λέγει. Έλα δώσ' μου αυτές τις αμαρτίες που έχεις και θα σου δώσω τη ξεκούραση εγώ. Και εσύ ποτέ δεν κλείνεις την κεφαλή, δεν κύπτεις τον αυχένα, δεν ταπεινώνεσαι. Τι θα πάω να πω στον παπά, ηρωνευόμενος, τι θα του πω? Αν σου έστελνε ο Θεός έναν άγγελο, αδερφέ μου, δεν θα μπορούσε να τον αντικρίσεις. Ούτε θα άνοιγες το στόμα σου να του πεις τίποτε. Πλην όμως σου έστειλε έναν άνθρωπο όπως είσαι εσύ ο άνθρωπος, που είστε και οι δύο στο ίδιο καζάνι και καίγεστε, να πας να του πεις αυτά που σε απασχολούν, που βαραίνουν την ψυχή, που πιέζουν την ψυχή, που συντρίβουν την ψυχή, που σε κάνουν να μην ησυχάζει και να θέλεις να εκτονώνεσαι πάνω στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου και στους γειτόνους και τους συνανθρώπους σου και να βλασφημείς τους δρόμους και να πηγαίνεις και να μην ησυχάζεις, να τρέχεις
Που τρέχεις άνθρωπε, που θέλεις να πας. Ένα μέτρο γη σου ανήκει. Τόση βιασύνη που την έχεις. Αδερφοί μου, το αίμα του Χριστού καθαριεί τη συνείδηση ημών από νεκρών έργων. Και όταν την καθαρίσει την ψυχή ο Χριστός, τότε λέγει «Λατρεύειν Θεό ζώντη», τον Θεό των αληθινών, των ζωντανών, ο οποίος υπάρχει, ο οποίος βλέπει τα πάντα, ο οποίος ξεύρει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα. Είναι ο παντογνώστης, είναι ο καρδιογνώστης, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει και τα βάθη της ψυχής, αυτά τα οποία δεν γνωρίζουν άνθρωποι, ούτε βλέπουν άνθρωποι. Αυτά, λέγει, ανήκουν στον Θεό τον ζώντα. «Ζει Κύριος ο Θεός μου», είπε ο προφήτης Ηλίας. Όταν έβλεπε τον Αχάβ να λατρεύει τα είδωλα και απίθενεν σε αυτόν την τρομεράν εκείνη φράση, «Ζει Κύριος ο Θεός μου», λέγει, «κουτσένεις και στα δυο σου τα πόδια», του λέγει, «χωλένεις επαμφωτέρες τις ιγνίες», του λέγει, «και τα δυο σου τα πόδια κουτσένουν», του λέγει. Και τώρα του λέγει, «θα αναμετρηθούμε για να δούμε αν είναι ο Θεός σου Θεός ή αν είναι ο Θεός μου Θεός. Ο Θεός ο ζώνης τους αιώνας των αιώνων. Εκείνος ο οποίος κατέπεμψε πύρεξ ουρανού και κατέκαψε το θυσιαστήριο. Εκείνον στο οποίο εφώναζαν οι ιερείς του Βάλ από πρωίας άχρη δειλινού», λέγει, «μέχρι το δειλινόν». Και ο προφήτης Ηλίας ειρωνεύεται αυτούς και τους έλεγε, «φωνάξετε το γιατί κοιμάται, ίσω ξυπνήσει». Και όταν έλαβε ο προφήτης Ηλίας εις τον Θεόν τον ζώντα και του είπε, «Θεέ μου, δείξε ότι υπάρχεις», τότε έστειλε από τους ουρανούς το πυρ, το οποίο κατέκαψε το θυσιαστήριο. Αυτός είναι ο Θεός ο ζών. «Εις το λατρεύειν Θεόν ζώντα», λέγει ο Απόστολος Παύλος. Πλην όμως τι κάνουμε εμείς? Αντί να λατρεύσουμε Θεό ζώντα, λατρεύουμε την αμαρτία. Λατρεύουμε το σειρμόν του κόσμου. Λατρεύουμε την θεοκατάρα των μόδων. Είπεν η μόδα, λέει. Τι είπεν η μόδα? Να φορέσεις παντελόνια, λέει. Να τα φορέσεις. Εφόσον σου το είπεν η μόδα, να τα φορέσεις, λέει. Δεν γνωρίζουν ότι πίσω από αυτήν την μόδα είναι ο τρισκατάρατος. Πίσω από αυτήν την μόδα είναι εκείνος ο οποίος οδηγεί τον κόσμο και ειρωνεύεται τον Θεό. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Τι είπε η μόδα? Είπε η μόδα να μην υπάρχει καμία κόρη παρθένος, ούτε κανένα αγόρι παρθένο, ούτε άντρας ούτε γυναίκα. Πίσω από τη μόδα. Δεν το είπε η μόδα? Αυτό θα γίνει. Αντί να λατρεύεις Θεόν ζώντα, λατρεύεις την μόδα του διαβόλου. Δεν πηγαίνεις ενάντια στο ρεύμα. Δεν πηγαίνεις σε εκείνα τα λόγια που είπε ο Θεός, ότι «διό εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε», λέγει. Εκεί που πηγαίνουν όλοι, μη πάτε κι εσείς, λέγει. Ξεχωρίστε, λέγει. Να έρχεστε κοντά μου, λέγει, για να σας σώσω. Και ο άνθρωπος, πού είναι ο Θεός? Ποιος το βλέπει? Πού είναι? Τον είδες τον Θεό? Δεν το βλέπεις. Το λοιπόν δεν υπάρχει. Είναι αυτό το οποίο λέγει πάλι ο Κακούργος εδώ εις τον Άγιο Γεώργιο. Δεν τον βλέπεις, λέγει, δεν με βλέπεις. Ούτε εκείνον βλέπεις, ούτε εμένα βλέπεις. Δεν υπάρχει, λέγει, δεν υπάρχω και άρα κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει. Τι θα κάνουμε τώρα? Όποιος λέγει λατρεύει Θεόν ζώντα, αυτός, λέγει, θα πάρει την άφεση των αμαρτιών και αυτός θα εισέλθει στον παράδεισο. Λοιπόν, αδερφοί μου, ιδού καιρός ευπρόσδεπτος, ιδού νυν καιρός μετανοίας. Εισερχόμεν θα και πάλι στα Άγια Πάθη του Κυρίου μας, θα τα ακούσουμε. Θα ειδούμε τον Χριστό μας σταυρωμένον, θα ειδούμε τον Χριστό μας μέσα εις τον τάφον.
θα κάνουμε πανηγύρις, θα κάνουμε λιτανίες, θα έρθουμε στην Εκκλησία, θα εορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου και πάλι στα ίδια. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Πάλι θα επιστρέψει στα ίδια. Την Εκκλησία δεν τη βλέπει ποτέ. Αν τη δει μια φορά θα έρθει και θα πει ότι οι παπάδες τους διώχνουν. Ερχόμεθα λέει και μας διώχνετε. Ποιος σε διώχνει, παιδί μου? Να έχεις φόρεμα το οποίο να ενδύεσαι και να άρχισε στην Εκκλησία, διότι εδώ είναι τόπος ιερός. Εδώ είναι τόπος αγιασμένος που τελούνται τα μυστήρια του Θεού. Δεν μπορεί να έρχεσαι όπως θέλεις. Ερχόμεθα λέγει και μας διώχνετε. Ποιος σε διώχνει, παιδί μου? Έχει έναν άλλο που σε διώχνει, εκείνος σε διώχνει. Εσύ όταν έρθεις σοφρονισμένη και αιματισμένη, όταν δεν έρθεις με τη μόδα, ποιος θα σε διώξει? Εδώ είναι μετάνοια, εδώ είναι δάκρυα, εδώ είναι συντριβή καρδίας. Εάν δεν έρθεις να συντριβείς όπως τον τελώνει και έρθεις όπως τον Φαρισαίον, ο οποίος εκαμάρωνε και λέγει ου κοιμιός περί λυπή των ανθρώπων και ως ούτως ο τελώνης, ποιος θα σε συγχωρέσει, ποιος θα σε διώξει? Θα σε διώξει ο ίδιος τον οποίον υπηρετείς, δηλαδή ο διάβολος. Αδερφοί μου, ήθελα να μας αξιώσει ο Θεός, ακούοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ακούοντας την προτροπή του Αποστόλου Παύλου, να λατρεύουμε Θεόν ζωντανών και όχι τον κόσμο ο οποίος είναι νεκρός. Νεκρός ο κόσμος, δηλαδή η αμαρτία η οποία νεκρώνει την ψυχή. Και ανάστησε μας Κύριε και δώσε μας την χάρη Σου να εορτάσουμε τα πάθη Σου και την Αγία Σου Ανάσταση. Αμήν.